Γεια σας, είμαι ο Amazing 2 και σας καλωσορίζω σε μια καινούργια σειρά στο κανάλι. Η νέα αυτή σειρά ονομάζεται η τέχνη της τράπουλας και αφορά όλο τον κόσμο που θέλει να μάθει τις τεχνικές για να κάνει απίστευτα μαγικά κόλπα με τράπουλα. Βήμα-βήμα, όλες τις τεχνικές από έναν από τους καλύτερους στις τεχνικές τράπουλας στην Ελλάδα, τον Τζον Σκαμπίρο. Μεγάλη μας τιμή. Εάν θέλετε μαγικά κόλπα, τράπουλες και φάρσες, μπορείτε να επισκεφτείτε παρακαλώ πολύ τη σελίδα του magica.gr. Είμαι σίγουρος, κατακτώντας αυτές τις τεχνικές, θα καταφέρετε να κάνετε τα πιο απίστευτα, τα πιο εντυπωσιακά μαγικά κόλπα. Πάμε να δούμε έναν πάρα πολύ βασικό τρόπο για να κάνουμε force ένα φύλλο. Όταν λέμε force, εννοούμε να δημιουργήσουμε την ψευδέστηση στο θεατή ότι θα επιλέξει αυτό ο οποίο φύλλο θέλει ή ένα τυχαίο φύλλο. Αλλά στην πραγματικότητα θα πάρει ένα φύλλο, το φύλλο που θέλουμε εμείς να πάρει ή ένα φύλλο που ξέρουμε εμείς ποιο είναι. Και πάμε να δούμε το crisscross force, που είναι ίσως το βασικότερο force που υπάρχει και στο οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις τεχνικές που δείξαμε με το overhand shuffle πιο πριν. Λοιπόν, ξεκινάμε χωρίς να γνωρίζουμε απαραίτητα κανένα φύλλο μέσα στην τράπουλα, κάνοντας μερικά overhand shuffles για να δείξουμε ότι η τράπουλα ανακατεύεται και δεν γνωρίζουμε τη σειρά κανένας, τη θέση κανένας φύλλου. Κάποια στιγμή, όταν θα ολοκληρώσουμε ένα από τα overhand shuffles και θα ισιώσουμε τα φύλλα, θα κάνουμε ένα glimpse, θα ρίξουμε μια ματιά δηλαδή στο τελευταίο φύλλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τράπουλα. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε πάρα πολύ εμφανές, να γυρίσουμε τα φύλλα πολύ προς τα πάνω ή να γύρουμε το κεφάλι προς τα κάτω. Πολύ απλά, γυρίζοντας την τράπουλα ελαφρώς προς τα αριστερά, με μία μικρή ματιά μπορούμε να δούμε το τελευταίο φύλλο. Όσοι δεν το έχουμε δοκιμάσει μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Εμένα ας πούμε μου φτάνει μόνο αυτό για να δω ότι ήταν το 9 κούπα το τελευταίο φύλλο. Έχοντας δει λοιπόν το τελευταίο φύλλο στην τράπουλα, κάνουμε άλλο ένα overhand shuffle και το φέρνουμε πάνω. Όπως δείξαμε πριν, ξεκινάμε το overhand shuffle κανονικά, παίρνοντας τυχαία πακετάκια και όταν θα μείνουμε με λίγα φύλλα στο δεξί χέρι, κάνουμε strip τα τελευταία 1-1 και έτσι το 9 θα έρθει πάνω. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιο φύλλο είναι πάνω στην τράπουλα. Σε αυτό το σημείο, αφήνουμε την τράπουλα στο τραπέζι και ζητάμε στο θεατή να κόψει. Κόβει μια φορά. Γενικά είναι άτυπος νόμος ότι αυτός που θα κόψει την τράπουλα δεν θα ολοκληρώσει από μόνος του το κόψιμο. Αυτό ειδικά όσοι ασχολούνται με παιχνίδια πόκερ, ας πούμε για παράδειγμα, το έχουν παρατηρήσει. Οπότε όταν θα ζητήσουμε από ένα θεατή να κόψει μια φορά, το πιθανότερο είναι ότι απλά θα κόψει και θα αφήσει τα φύλλα έτσι όπως είναι, περιμένοντας να ολοκληρώσουμε εμείς το κόψιμο. Εμείς θα πιάσουμε το κάτω πακετάκι, αλλά δεν θα το ευθυγραμμίσουμε τελείως πάνω στο πρώτο. Το βάλουμε λίγο λοξά. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα λεγόμενο προφορικό misdirection, pattern, αλλιώς όπως λέγεται. Θα πρέπει να το αποσπάσουμε λίγο την προσοχή από το πώς κόπηκαν τα δύο πακετάκια. Αυτό μπορεί να γίνει ανάλογα τι παρουσίαση χρησιμοποιεί ο καθένας για το συγκεκριμένο κόλπο, τι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει ένας τρόπος που μπορώ να σας πω εγώ τι pattern θα χρησιμοποιήσετε, τι ομιλία θα χρησιμοποιήσετε. Αλλά πρέπει λίγο να παίξουμε λίγο με το θεατή προφορικά, έτσι να το αποσπάσουμε λίγο την προσοχή. Και όταν επιστρέψουμε στην τράπουλα, σηκώσουμε το πάνω πακετάκι και θα του δείξουμε ότι το φύλλο στο οποίο έκοψε είναι αυτό που θέλαμε να διαλέξει από την αρχή. Τώρα, το θέμα της απόσπασης της προσοχής είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε σε ένα DVD εξ ολοκλήρου, ακόμα και αν φτιάχναμε ένα DVD που να ασχολείται μόνο με αυτό δεν θα προλαβαίναμε. Αλλά θα ασχοληθούμε λίγο με κάποιες λεπτομέρειες, ειδικά στις ρουτίνες που θα γυρίσουμε. Το βασικό είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τον εγκέφαλο του θεατή να κατευθύνεται προς τα εκεί που θέλουμε εμείς κάθε στιγμή. Όχι να μην τον αφήνουμε να παίρνει τις αποφάσεις μόνος του, να το πω απλά. Δηλαδή, άμα ο θεατής θέλει να μείνει καρφωμένος πάνω στην τράπουλα, πρέπει να του δώσουμε ένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Δηλαδή, να στρέψει την προσοχή του πάνω σε κάτι άλλο. Λοιπόν,
Όπως είπα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ίσως κάποια στιγμή το αναλύσουμε και περισσότερο. Αλλά υπάρχουν γενικά πάρα πολλές στιγμές, πάρα πολλές τεχνικές στιγμές που βασίζονται ακριβώς σε αυτό το προφορικό misdirection, ας πούμε, σε αυτή την απόσπαση της προσοχής του θεατή, και αυτό το φως είναι μία από αυτές. Αυτό είναι θέμα εξάσκησης, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αρκεί κάποιος να αρχίσει να το δοκιμάζει πολλές φορές, να βλέπει αντιδράσεις των θεατών, πώς καταφέρνει, πώς δεν καταφέρνει άλλες φορές να αποσπάσει την προσοχή τους. Είναι θέμα εξάσκησης. Ας δούμε έναν άλλο τρόπο να κάνουμε το criss-cross force. Μπορούμε να δώσουμε την τράπεζα στο θεατή να ανακατέψει εξ αρχής ο ίδιος ό,τι ανακάτεμα θέλει να χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ανακατέψει με διάφορους τρόπους, δεν μας διαφέρει. Όταν μας επιστρέψει την τράπουλα, τότε ισιώνοντας λίγο τα φύλλα, θα ρίξουμε πάλι μια ματιά στο κάτω φύλλο της τράπουλας. Και αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε κανένα ανακάτεμα, γιατί θα ήταν και λίγο, ίσως λάθος να ανακατέψουμε και εμείς την τράπουλα αφού την έχει ανακατέψει ο θεατής. Θα ήταν σαν να του λέμε ότι ανακάτεψε εσύ, ας πούμε, σου έδωσε την ελευθερία να ανακατέψει, αλλά τώρα θα ανακατέψω και εγώ και θα ελέγξω και εγώ ό,τι θέλω, ας πούμε, στα φύλλα. Οπότε χωρίς να κάνουμε κανένα ανακάτεμα, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Ο μόνος λόγος δηλαδή που πιάνουμε εμείς την τράπουλα, αφού έχει ανακατέψει αυτός, είναι ουσιαστικά για να ισιώσουμε κάπως τα φύλλα. Βλέπουμε, το τελευταίο φύλλο είναι το 3 κούπα, ξαναφύγουμε την τράπουλα και του λέμε κόψε κιόλας, ας πούμε. Κόβει κάπου, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με πριν, με το προφορικό misdirection, με τα πάντα, με το πακετάκι που τοποθετείται λίγο πιο λοξά, και αυτή τη φορά τι να σηκώσουμε αυτό και να του δείξουμε το πάνω φύλλο του κάτω πακετιού, θα του δείξουμε το κάτω φύλλο, το original κάτω φύλλο που ήταν στην τράπουλα, που είναι αυτό που θέλουμε να του κάνουμε φως. Το δούμε άλλη μια φορά, του δίνουμε τράπουλα να ανακατέψει, απλά εμείς δεν ανακατεύουμε αυτή τη φορά, μόλις την πάρουμε πίσω στα χέρια μας, απλά κοιτάμε ποιο είναι το τελευταίο φύλλο ισιώνοντας τα φύλλα, λέμε κάνε και ένα κόψιμο, ας πούμε, για να είναι πιο δίκαια τα πράγματα ακόμα ή κάτι τέτοιο, και τοποθετώντας το πακετάκι λίγο λεψά, χρησιμοποιούμε πάλι το προφορικό misdirection. Μία ιδέα, ας πούμε, για προφορικό misdirection, μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι να κάνουμε. Η οποία ιδέα χρησιμοποιείται γενικά σε έτσι, ρουτίνες που χρειάζονται το προφορικό misdirection, προσωρινό, είναι να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, μόλις φτάσουμε εδώ, μπορούμε να αρχίσουμε να του λέμε. Λοιπόν, να κοιτάξουμε τι έγινε από την αρχή. Πήρες την τράπουλα, ανακάτεψες, εσύ όπως ήθελες, εγώ δεν σου είπα πώς να ανακατέψεις, δεν σου είπα κανέναν τρόπο, ούτε σου έδειξα τίποτα. Ανακάτεψες εσύ όπως ήθελες, μου την επέστρεψες, εγώ μετά απλά την ξαναπροσέφερα για να κόψεις. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι εγώ απλά ίσχυσα τα φύλλα ή κάτι τέτοιο. Ανακάτεψες όπως ήθελες εσύ, έκανες ό,τι ήθελες, μου την έδωσες και στην ξανάδωσα για να κόψεις. Αυτό. Μέχρι να πούμε όλα αυτά και το μυαλό της θεατή έχει φύγει πλέον από την κατάσταση που βρισκόταν του τι γίνεται και τι κάνει τώρα αυτός. Έχει φύγει και έχει αρχίσει και σκέφτεται αυτά που, την ιστορία από την αρχή. Ναι, όντως πήρα τον τράπουλα, ανακάτεψα, την ξαναπήρα αυτός, μου την ξαναέδωσε και μετά έκοψα. Οπότε έχει ξεφύγει αρκετά, έχουμε πετύχει το σκοπό μας, έχει ξεφύγει αρκετά από την προσοχή του από πάνω από τα δύο πακετάκια. Και πραγματικά, άμα το αρχίσετε και το δοκιμάζετε, θα δείτε ότι θα έλεγα ότι 19-20 φορές δεν πρόκειται να αποτύχει αυτό το φως. Δηλαδή, άμα το χειριστείτε σωστά με το misdirection, σηκώνουμε το πακετάκι, το δείχνουμε και είναι, ουσιαστικά δεν παρατηρεί καμία διαφορά. Λόγω του ότι έχουμε αποσπάσει την προσοχή του πριν, δεν παρατηρεί καμία διαφορά ότι το φύλλο που θα έπρεπε να δει είναι αυτό, ας πούμε. Κανονικά αυτό ήταν το φύλλο που έκοψε, ή αυτό. Εξάσκηση στο προφορικό misdirection χρησιμεύει εκτός από το criss-cross force και σε πάρα πολλές άλλες τεχνικές και εφέ. Και αυτός ήταν ένας πολύ απλός τρόπος να φορσάρουμε ένα φύλλο. Μία ακόμα λεπτομέρεια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο criss-cross force που το κάνει ακόμα πιο δυνατό είναι η εξής. Ας υποθέσουμε ότι θα φορσάρουμε το τελευταίο φύλλο που αυτή τη στιγμή είναι το 2 κούπα. Θα του πούμε να κόψει. Πάρουμε το πακετάκι, χρησιμοποιήσουμε το προφορικό misdirection που είπαμε και όταν έρθει η στιγμή να του δείξουμε το φύλλο επιλογής του, αφού το δείξουμε, ξέροντας πλέον ποιο φύλλο έχει διαλέξει, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το κόψιμο κανονικά και να του ξαναπροσφέρουμε την τράπουλα να ανακατέψει. Πούμε ότι ξανακάλυψε, άμα θες να μην έχεις καμία αμφιβολία, ας πούμε, για το ότι έχεις πλήρη τον απόλυτο έλεγχο. Οπότε αυτό προσθέτει πάρα πολύ γενικά στις ρουτίνες που δίνουμε την ευκαιρία στο θεατή να ανακατεύει, να κόβει, να έχει την αίσθηση ότι κάνει ό,τι θέλει στην τράπουλα. Το εφέ προπλασιάζεται κατά πάρα πολύ. Οπότε εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το χρησιμοποιήσουμε για να γίνει πιο δυνατό το εφέ που θα ακολουθήσει. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ πολύ κάντε ένα subscribe
πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργιο βίντεο και αν θέλετε, κοινοποιήστε τα βιντεάκια μας.